Ο χορός των καταλήψεων στα σχολεία ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα με τα γυμνάσια και τα λύκεια της Πτολεμαΐδας να ολοκληρώνουν τη δράση τους μέσα στις πρώτες τρεις ημέρες. Εν τω μεταξύ, σήμερα άλλα 10 περίπου γυμνάσια και λύκεια σε όλο τον νομό ξεκίνησαν τις καταλήψεις με αιτήματα, κάποια εκ των οποίων να είναι ιδιαζόντως σοβαρά, κάποια άλλα όμως μάλλον προσχηματικά. Γενικά ξεκίνησα την προηγούμενη εβδομάδα, όπου τα περισσότερα σχολεία της ΕΟΡΔΕΑΣ έκαναν τον κύκλο των τριών ημερών και μετά διέκοψαν την κατάληψή τους. Σήμερα έχουμε στο δεύτερο ΕΠΑΛ Κοζάνης, στο πρώτο ΓΕΛ Κοζάνης που ξεκίνησε σήμερα, στο πρώτο ΕΠΑΛ Σερβίων, στο δεύτερο ΓΕΛ Κοζάνης, στο τρίτο ΓΕΛ Κοζάνης και στο ΓΕΛ Σερβίων. Η αλήθεια είναι ότι πλέον έχει πάρει έναν επαιτειακό χαρακτήρα αυτή η κατάσταση. Πολλές φορές θα πρέπει με ιδιαίτερη προσοχή να σκύψουμε πάνω στα αιτήματα των παιδιών, να δούμε ποια από αυτά μπορούμε να λύσουμε. Τότε μιλάμε για μια κατάληψη η οποία έχει περιεχόμενο, η οποία έχει νόημα και ίσως θα πρέπει να χαιρόμαστε που τα παιδιά εντοπίζουν τα προβλήματα και αγωνίζονται για αυτά. Από την άλλη μεριά όμως θεωρώ ότι πολλά από τα αιτήματα είναι προσχηματικά και ίσως δεν υπάρχει λόγος με μια τέτοια άναρχη κατάσταση στα σχολεία, όπου δεν γίνεται μάθημα, όπου τα παιδιά χάνουν το μάθημά τους, όπου γίνονται πολλές φορές βανδαλισμοί και καταστροφές, να επιχειρούμε να προβάλλουμε αιτήματα των οποίων η επίλυση έχει γίνει ήδη. Όπως δηλώνει και η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κοζάνης Βασιλική Βόντσα, μόλις το 10% των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τελεί αυτή τη στιγμή υποκατάληψη. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το ποσοστό των σχολείων που κάνει αυτή τη στιγμή κατάληψη είναι πάρα πολύ μικρό. Δηλαδή στις 60-62 σχολικές μονάδες που έχουμε στο νομό, έχουμε 10 σχολικές μονάδες οι οποίες είναι σε κατάληψη. Ένα 10% είναι σχολεία τα οποία έχουν ήδη σταματήσει, τα σχολεία της ΕΟΡΔΕΑΣ όπως ξαναείπαμε. Επομένως, ενδεχομένως είναι ένα είδος συνήθειας που έχουν μαθητές αυτόν τον καιρό να κινητοποιούνται, να προβάλλουν κάποια αιτήματα και στη συνέχεια να λύνονται. Εμείς ως διεύθυνση και τα σχολεία μας ως σχολικές μονάδες έχουμε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο μιλάει για τις καταλήψεις και πώς ακριβώς τις διαχειριζόμαστε. Σε όλα τα σχολεία τα οποία τελούν υποκατάληψη ή πρόκειται να γίνει κατάληψη, έχουν συγκληθεί τα σχολικά συμβούλια στα οποία συμμετέχουν μαθητές, εκπαιδευτικοί, σύλλογος γονέων και κηδεμόνων και εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας, δηλαδή ΟΤΑ, από το Δήμο. Πρόκειται για ένα συμμετοχικό όργανο άκρως δημοκρατικό, το οποίο θα προσπαθήσει ή έχει ήδη προσπαθήσει να εξηγήσει στους μαθητές ότι κάποια αιτήματα λύνονται και θα λυθούν, κάποια αιτήματα τα οποία είναι θέματα κεντρικής εξουσίας θα προωθηθούν στο Υπουργείο και τέλος εκείνα που είναι προσχηματικά, παραδείγματος χάρη η έλλειψη σαπουνιού ή χαρτί υγείας στην τουαλέτα, είναι θέματα τα οποία τα λύνει η σχολική μονάδα σε καθημερινή βάση.